Αυτό είναι που επεξεργάζεται αφηγηματικά και το περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο ο Παπαγιώργης. Και όπως ο Άγιος Παχώμιος, ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού, περίπου όπως ακούστηκε και προηγούμενα στα μέσα του 3ου αιώνα με τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, όπως και ο Μέγας Αντώνιος, ο δάσκαλος του αναχωρητικού μοναχισμού, δίδαξε μέσα από τη δική του τη ζωή, αυτό ο Παπαγιώργης στο συγκεκριμένο βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας προσπάθησε να τα ενώσει και να δώσει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Γιατί τα ασκητήρια του Πάρνωνα δεν είναι τα ίδια με τα ασκητήρια της Αιγύπτου, ούτε της Συρίας, ούτε των άλλων περιοχών της Μικράς Ασίας. Τα ασκητήρια στον Πάρνωνα ιδρύθηκαν γύρω από τις κοινοβιακές μονές. Ήταν ένας πρόδρομος, θα έλεγα ένας προάγγελος του μοναχισμού του Αγίου Όρους. Γιατί αν κανένας δει περιγραφικά ότι ο ασκητικός μοναχισμός χρονολογείται για την κοινουρία στον 9ο αιώνα, ταυτόχρονα όμως με τον ασκητικό μοναχισμό έχουμε και την εμφάνιση των πρώτων οργανωμένων μονών στον Πάρνωνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι το έργο του Παπαγιώργη είναι θεμελιώδες έργο, έτσι όπως είπε προηγούμενα και ο καθηγητής ο κύριος Φάκλαρης. Άλλωστε η βιβλιογραφία που υπάρχει ιδιαίτερα για τους χώρους αυτούς κυρίως στηρίζεται σε κοινουρείς επιστήμονες και συγγραφείς. Ο Βασίλης ο Κούκλης, ο Κώστας ο Ποντίκης, ο Ανδρέας ο Ξυγκόπουλος, ο μεγάλος καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καταγόμενος από την Καστάνιτσα, ακόμα και πάρα πολλοί άλλοι με σημαντική προσφορά και δράση έχουν δει εξατομικευμένα κάποια γεγονότα. Ο Παπαγιώργης συγκέντρωσε όλο το υλικό. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Ήταν η υπόθεση ενός σκαπανέα, ο οποίος δεν δίστασε ποτέ να βάλει τη ζωή του σε κίνδυνο, προκειμένου να προσεγγίσει αυτό που η δύναμη των αναχωρησάντων εις τα αιωνίας μονάς ασκητών τον τροφοδοτούσε συνεχώς με αυτό το ψυχικό κουράγιο, ώστε να κάνει τις δύσκολες αναλυθήσεις του, προκειμένου να προσεγγίσει και να καταγράψει τα ασκηταριά του Πάρνωνα. Τα ασκηταριά του Πάρνωνα που ξεκινάνε από το Ξεροπήγαδο και φτάνουν μέχρι το Μαρί, που ξεκινάνε από τον Πλάτανο, τη Σίτενα, την Καστάνιτσα και φτάνουν μέχρι την Δυτική, μέχρι τον Δυτικό Πάρνωνα, μέχρι τα Τζίτζινα και την Βαμβακού. Τα Τζίτζινα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Βαμβακού με το μεγάλο μνημείο της Αγίας Παρασκευής, το Λεωνίδιο και βασικά όλα τα χωριά μας, όλα στα χωριά του Πάρνωνα όπου αναπτύχθηκε ο ασκητικός μοναχισμός. Το βιβλίο του Παπαγιώργη βάζει όμως και ένα τέλος σε διάφορες ιστοριοδυτικές προσεγγίσεις όπου προσπαθούσαν να θέσουν σε δίλημα λέγοντας ότι η κοινωνία άργησε πάρα πολύ να υποδεχθεί τον χριστιανισμό. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά, γιατί ξεκαθαρίζει πλέον όλες αυτές τις ιστορίες, όλα αυτά τα αφηγήματα
και δίνει μέσα από την δική του έρευνα τις απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. Όλοι εδώ συγκεντρωθήκαμε για να υποδεχθούμε το βιβλίο, αλλά για να τιμήσουμε τον Παπαγιώργη και την πολύ δυνατή εκκλησιαστική δομή της Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, της Κοινουρίας. Γιατί για όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Γιατί είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, γιατί οι ιερείς μας δίνουν πραγματικά τη δική τους καθημερινή μάχη και δεν εγκλωβίζονται στην καθημερινότητά τους, αλλά δίνουν και άλλη προέκταση στις ευθύνες που έχουν αναλάβει απέναντι στους συμπολίτες μας. Κυρίες και κύριοι, αφού ενημερώσω τον Παπαγιώργη ότι τα μηνύματα που πήραμε πριν λίγο είναι ότι το βιβλίο πλέον έχει φτάσει σε όλες τις άκρες του κόσμου. Όλες οι αρχιεπισκοπές, όλα τα πατριαρχεία μας έστειλαν τις ευχές τους και τις ευχαριστίες τους για το βιβλίο που υποδέχτηκαν του Παπαγιώργη. Το βιβλίο λοιπόν έχει φύγει από τα δικά μας τα όρια, αποτελεί πλέον ένα κείμενο εργασίας και εξειδίκευσης για τις υπηρεσίες, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να προσεγγίσουν αυτά που έφερε σε φως ο Παπαγιώργης. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας, θα ήθελα να... Έχει πάει και στα σχολεία. Θέλοντας να πω ότι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα, τα άλλη τα προβλήματα της Κοινουρίας, είναι και το λεγόμενο μνημείο της Λουκούς. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν 4 μέρες συναντήθηκα με την Υπουργό Υποπολιτισμού μαζί με όλους τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Επειδή ως επιχείρημα της μη ολοκλήρωσης του έργου ήταν από την πλευρά τους ότι δεν μπορούν να κάνουν εκαθάριση της παλιάς εργολαβίας, ανέλαβα την ευθύνη με τις υπηρεσίες μου να ολοκληρώσω γρήγορα αυτή την εκαθάριση του παλιού έργου και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στην ένταξη του έργου και στην ολοκλήρωση. Αυτό το λέω τώρα γιατί είμαι σίγουρος ότι η ψυχή του Παπαγιώργη θα αγκαλιάσει πάρα πολύ από αυτή την είδηση που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις αρχές και για όλους τους κοινουρίες. Καλό ταξίδι, Παπαγιώργη, στο βιβλίο σου. Από βάθους καρδιάς σε ευχαριστούμε. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εδώ γιατί δεν έχει κάνει μόνο μία έκδοση. Έχει κάνει πολλές εκδόσεις πάνω σε θέματα πολιτισμού από το 2011 μέχρι τώρα, αλλά είμαστε έτοιμοι, όπως μου έχει εκμυστηρευτεί ο Παπαγιώργης, να προχωρήσουμε γρήγορα και στα άλλα πολύτιμα θησαυρίσματα τα οποία με πολύ κόπο, με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη υπομονή της οικογένειας του έχει συγκεντρώσει ο Παπαγιώργης. Καλό ταξίδι στο βιβλίο.